Τώρα θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είδαμε ότι έχει και γενέθλια σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αν σήμερα εξελέγει πρόεδρος του συνασπισμού. Σωστά. Το μακρινό 8. Το μακρινό 8. Τι λέμε να τα εκατοστήσει, γιατί ακούμε εδώ για θητείες. Τι να πούμε, να πούμε καλές θητείες ή να τα εκατοστήσει, κύριε Ηλιόπουλε. Να μείνουμε στο καλή υγεία. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Χαμηλά το. Τώρα, μια και είπαμε για μια και είναι τα γενέθλια. Κύριε Κοράη, δεν είναι αυτονόητο. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο. Οπότε ας μείνουμε στο καλή υγεία. Ωραία. Έχετε δίκιο. Τώρα, μια και είναι τα γενέθλια σήμερα, θέλουμε να μας πείτε για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Τσίπρας θα επιμείνει μέχρι τέλους απέναντι στις αντιδράσεις που υπάρχουν εντός του κόμματος στην εκλογή προέδρου και οργάνων του κόμματος από τη βάση? Κοιτάξτε, ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς παλιότερα και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταφέρει κάτι μοναδικό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχει καταφέρει να είναι το πιο ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα στην πολιτική συζήτηση. Ναι. Αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν θα είναι τα μέλη του κόμματος στο συνέδριο. Σωστά. Έτσι γίνονται οι διαδικασίες σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Ο πρόεδρος, όπως και κάθε μέλος, έχει το δικαίωμα να θέσει τη γνώμη του στο συνέδριο. Θα το κάνει αυτό. Αυτό λέω, η γνώμη του κυρίου Τσίπρα θα είναι η ίδια μέχρι τέλους, γιατί κάποιοι είπαν ότι μπορεί να βάλει λίγο νερό για να εξευμενήσει αυτούς που αντιδρούν εντός του κόμματος. Θα βάλει αυτό το νερό ή θα είναι η ίδια μέχρι τέλους? Νομίζω ότι το να κρατάει κάποιος τη γνώμη του και να τη θέτει στην δημοκρατική κρίση του σώματος είναι κάτι βαθιά δημοκρατικό, γιατί πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα. Ωραία. Άρα δεν θα βάλει. Από τη μία, κύριε Ηλιόπουλο, έχουμε τον κύριο Τσίπρα που διατυπώνει κάποιες προθυμένες απόψεις και οι οποίες, βέβαια, να πούμε, ήδη έχουν μπει στην πρακτική εφαρμογή με την ανοιχτή διαδικασία εκλογής του Προέδρου ενός κόμματος και από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το ίδιο, κυρία Κοράη. Δεν είναι, γιατί καθόλου δεν το είναι ίδιο. Το και ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο, πρώτα απ' όλα. Δεν είναι πιο περίκλειστη η διαδικασία εκλογής του αρχηγού? Όχι, κυρία Κοράη, θα ψηφίζουν αποκλειστικά τα μέλη και όχι περαστικοί. Άρα μάλιστα είναι μια δημοκρατική διαδικασία και όχι μια διαδικασία ανοιχτής εξωτερικής παρεμβάσης. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δύο πράγματα που πρώτη φορά κάνει η ελληνικό κόμμα. Δηλαδή? Δίνει το δικαίωμα στα μέλη του με καθολική ψηφιακή ψηφοφορία δημοψηφισματικού τύπου να αποφασίζουν αν για κρίσιμες αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που το έχει τολμήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και θα φτιάξει καθολική ποσόστοση σε όλα τα όργανα, 50% άντρες, 50% γυναίκες. Είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει σε κόμματα του εξωτερικού, κυρίως στα πράσινα κόμματα. Είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που επιλέγει τώρα μια τέτοια αντίληψη στα ζητήματα ισότητας των φύλων. Αυτοί που αντιδρούν εσωκομματικά, και μάλιστα είδα και ένα κείμενο 500 υπογραφών με τον κύριο Φίλη και άλλους που λένε για εσωτερικό μπούλινγκ και λοιπά, ότι πάτε να κάνετε ένα συστημικό κόμμα, ένα αρχηγικό κόμμα. Ένα αρχηγικό κόμμα που θα έχετε βάλει λίγο όλα μαζί. Το κείμενο υποστήριξη του Νίκου Φίλη ήταν ένα ξεκάθαρο κείμενο απέναντι σε χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι, οι οποίοι δέχτηκε. Και πολύ καλά κάνανε και κόσμος αντέδρασε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Μάλιστα. Είναι χαρακτηρισμοί άλλο πράγμα. Εκ των έσω, όμως, ήταν. Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα η διαφωνία, είναι άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Τώρα, ο κύριος Κουρλέτης που είπε για συστημικό κόμμα και για αρχηγικό κόμμα και για ένα κόμμα που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ο κύριος Τσίπρας. Και που είπε ότι δεν έχει είναι το, και. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω για να δώσετε του συνολική απάντηση, κύριε Ηλιόπουλε. Είπε επίσης ότι δεν είναι και ευχαριστημένος με τη λειτουργία του κόμματος σήμερα. Έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Ξαναλέω, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει κατακτήσει το επίπεδο δημοκρατίας που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κορυφαίο στέλεχος, να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τη γνώμη του. Έχει το δικαίωμα της γνώμης του και όλοι θα κριθούμε στο συνέδριο. Αυτή ακριβώς είναι η δημοκρατία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που κανένα άλλο κόμμα δεν θα μπορούσε να την αντέξει. Άρα, κανένα άλλο για κόμμα. Για να το στην κλείσουμε Ελλάδα αυτό το κομμάτι. Και για να σας το πω και διαφορετικά, αυτή η δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ είναι στοιχείο της δύναμής του και της αυτοπεποίθησής του. Πολύ ωραία. Για να το κλείσουμε λοιπόν, γιατί μας αυτά λέτε που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Okay, μας λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας τις απόψεις του που είναι συμπαγής και δεν κάνει πίσω θα τις διατυπώσει στο συνέδριο και θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος αν θα επιλέξουν τις δικές του απόψεις ή κάποιες άλλες. Σωστά?
όπως γίνεται σε ένα δημοκρατικό συνέδριο. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε και στην επικαιρότητα. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα και με τις θέσεις του κυρίου Πολάκη. Πάλι μίλησε για... πρώτον έθεσε θέμα... το ιοφάκελος του κυρίου Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη να ξανανοίξει αν έρθει για δεύτερη φορά κυβέρνηση της αριστεράς στην εξουσία. Μίλησε για προχθές, είπε πάλι ότι πρέπει μία από τις τράπεζες να κρατικοποιηθούν. Επίσης η ΔΕΗ και εκείνη μέχρι σε ένα σημείο να κρατικοποιηθεί. Όλα αυτά είναι και απόψεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας ο κύριος Πολάκης εκφράζει τις δικές του απόψεις ως ένας τέλεχος και πρώην υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Κοράη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε πολύ καλά τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ότι είναι έγκλημα αυτό το οποίο έχει γίνει με τη ΔΕΗ και φαίνεται αυτό το έγκλημα στους λογαριασμούς που έρχονται καθημερινά. Θυμίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου ο κύριος Κρέκας έλεγε ότι θα έρθουν λογαριασμοί 3 με 4 ευρώ αυξημένοι. Και οι λογαριασμοί έρχονται 3 και 4 φορές πάνω. Φυσικά. Άρα να κρατικοποιηθεί ξανά η ΔΕΗ, προτείνεται. Άρα πρέπει η χώρα να έχει δημόσια εργαλεία και για τη ρύθμιση αγοράς ενέργειας. Και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ωραία. Το άρα να υπάρχουν δημόσια εργαλεία. Θα γυρίσει η ΔΕΗ υποκρατικό έλεγχο. Αν μπορώ να ολοκληρώσω μισή φράση, θα βοηθήσει. Παρακαλώ. Λέμε ξεκάθαρα ότι χρειάζεται να υπάρχουν δημόσια εργαλεία και για την ενέργεια. Ένα. Δεύτερον, την ίδια στιγμή σήμερα περνάει ένα νομοσχέδιο στον ΕΦΚΑ, το οποίο φέρνει και ιδιώτες μέσα στον ΕΦΚΑ και πηγαίνει μισθούς διευθυντικών στελεχών άνω των 8.000 ευρώ το μήνα, ο μισθός. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι για την ακρίβεια δεν μπορεί να αυξήσει τον βασικό μισθό στα 800 ευρώ. Άρα αυτό το οποίο βασικά διαφοροποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και κατά τη γνώμη μας είναι και το μάθημα των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι χωρίς ισχυρές δημόσιες πολιτικές, χωρίς ισχυρά δημόσια εργαλεία, και αν συνεχίσουμε την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων μαζί με τη λαϊλασία, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις πάνε μαζί με τη λαϊλασία, τα στελέχη του ΔΔΕ αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πήραν 120 χιλιάρικα μπόνους. Ωραία. Για το γεγονός ότι πήγαν πολύ καλά το 2021. Για να το καταλάβουμε, κύριε Ηλιόπουλη, άρα λέτε ότι αν έρθετε στην κυβέρνηση θα επιχειρήσετε την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Είμαι σίγουρος, καταλαβαίνω ότι θέλετε να παίζετε λίγο με τη λέξη επανακρατικοποίηση, γιατί το κράτος έχει έτσι μια αρνητική χρειά, αλλά είμαι σίγουρος ότι διαβάσατε τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι εμείς θα επαναφέρουμε το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα. Άρα αυτό λέω, θα ξαναγίνει δημόσια η ΔΕΗ. Η τράπεζα θα κρατικοποιήσετε. Άρα λέω ότι δεν υπάρχει, κάποια είδηση σε αυτό που με ρωτάτε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Οι τράπεζες μέσα στο 2021 αυξήσανε, μέσα στο 20, συγγνώμη, αυξήσανε 40 δις τη ρευστότητά τους. Πόσα από αυτά τα 40 δις πέσαν στην αγορά? 5. Πόσα από αυτά τα 5 δις πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Μόλις τα 2,5 σε 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή το 4% των επιχειρήσεων. Από τα 40, τα 2,5. Άρα χρειάζεται να υπάρχει και στο τραπεζικό σύστημα ένα δημόσιο εργαλείο. Εμείς πήγαμε να το κάνουμε με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Αυτό ήταν η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Περνάει ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από τις συστημικές τράπεζες, αφήνει απ' έξω την Αναπτυξιακή Τράπεζα και αποκλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης και πιθανότητα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα περάσουν, δεν θα στηρίξουν, δεν θα ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Ηλιόπουλε, πρέπει μία από τις 4 συστημικές τράπεζες να περάσει υπό δημόσιο έλεγχο? Δεν είναι αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η χώρα θα έχει ένα δημόσιο εργαλείο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αν θα γίνει μέσα από αυτές τις 4 συστημικές, τις οποίες, συγγνώμη, αλλά με δικά σας λεφτά έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 4 φορές. Αυτό σας ρωτάω. Ναι, αλλά πώς θα γίνει ο τρόπος? Με δικά σας λεφτά. Εμείς ξεκινάμε, κυρία Κοράη, αυτή τη στιγμή δεν αναλύουμε ισολογισμούς. Ξεκινάμε από το πολιτικό σκέλος. Και το πολιτικό σκέλος λέει ότι η χώρα, αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδός μια σοβαρή χώρα, η οποία θα στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν θα είμαστε μία πανανία, θα έχει και ένα δημόσιο σκέλος στο τραπεζικό σύστημα. Ωραία. Κατανοητό ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει η χώρα να είναι πανανία. Προφανώς. Ναι, να μην έχει κανένα σκέλος στο τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Γι' αυτό σας έδωσα και τα στοιχεία του 2020
Απλά για να αξιολογούμε και πολύ αυτό που υλοποιείται σήμερα. Μα την άποψή σα θέλουμε, αλίμονο. Τώρα, πριν από εσά, φιλοξενούσαμε τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ. Η υπόθεση και του οποίου έχει αρχιοθετηθεί. Και τον ρωτήσαμε για αυτή την πώς να το πω, τον προβληματισμό που διατυπώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όπως βγαίνουν υποθέσεις, όπως μπαίνουν υποθέσεις, έτσι και ξαναβγαίνουν εφόσον υπάρχουν στοιχεία. Και ο κύριος Αβραμόπουλος είπε, σας το διαβάζω μοταμό, ότι είναι παρακρατική λογική η άποψη περί του εξόδου από το αρχείο υποθέσεων με πολιτική εντολή, χωρίς να έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Πώς τη σχολιάζετε? Εγώ έχω πραγματικά μια τεράστια απορία, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άνθρωπο, κανέναν επαγγελματία, κανέναν μισθωτό, ο οποίος θα βρισκόταν με όχι 100 ή 340 χιλιάρικα, με 10 χιλιάρικα διευκρίνεται τις καταθέσεις και δεν θα αντιμετώπιζε τουλάχιστον γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω. Ναι. Η δεύτερη παρατήρηση, γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο για τον κύριο Αβραμόπουλο, είναι ένα ζήτημα συνολικό, να συνεννοηθούμε στο εξής. Υπήρξε ή δεν υπήρξε σκάνδαλο Νοβάρτης? Εμείς λέμε ότι υπήρξε σκάνδαλο Νοβάρτης. Ναι. Εμείς λέμε επίσης, και δεν ναι, το λέμε εμείς, το λέει η πραγματικότητα. Αλλά ασχοληθήκατε μόνο με τα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Λιόπουλε. Στους γιατρούς δεν έγινε καμία έρευνα. Δηλαδή, ξαναλέω, αν πάμε σήμερα. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Παρακαλώ. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει σκάνδαλο. Όλοι λέμε και εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει σκάνδαλο και δεν έχει αποδειχθεί σκάνδαλο. Γιατί εστίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο στα πολιτικά πρόσωπα και δεν διερεύνησε όλη την ιστορία. Ωραία. Κυρία Κοραή, ήδη έχετε κάνει ένα μικρό λάθος, αλλά σημαντικό. Να με διορθώσετε, παρακαλώ. Ότι δεν διερευνούν οι κυβερνήσεις. Διερευνεί η δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση είχε υποχρέωση, όταν η δικαιοσύνη έστειλε ότι υπάρχουν ερωτήματα για πολιτικά πρόσωπα, να πει, άρα ξέρετε ότι από τον νόμο σωστά, ο δικαστής τελειώνει και το στέλνει στη Βουλή. Μάλιστα. Τι έκανε η κυβέρνηση, είπε απλά να ελεγχθούν. Όπως ήρθε στη Βουλή, το ξαναέστειλε στη δικαιοσύνη. Το ξαναέστειλε στη δικαιοσύνη. Άρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κύριε Ηλιόπουλε, το στείλετε στη δικαιοσύνη σωστά. Η δικαιοσύνη τα έλεγξε και η δικαιοσύνη τα έβαλε όλα στο αρχείο. Αυτή η κίνηση της δικαιοσύνης είναι σεβαστή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή αν έρθετε στην κυβέρνηση θα ξαναρχίσει εκ νέου η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα? Αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, άρα εγώ λέω το εξής. Πρώτον, έχουμε σκάνδαλο, το έχει παραδεχτεί ο Νοβάρτης πληρώντας 350 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα αυτό. Άρα αυτό που τώρα, εδώ και τώρα αφορά και τους πολίτες είναι, πρώτο ερώτημα, τι κάνει η κυβέρνηση για να διεκδικήσει και αυτή η χρήματα από την Νοβάρτης? Ναι. Εμείς δεν είχαμε αυτή την παραδοχή της Νοβάρτης για να μπορούμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Μάλιστα. Άρα τώρα που έχουμε αυτή την παραδοχή, τι κάνει η κυβέρνηση για να διεκδικήσει χρήματα? Σωστό. Και δεύτερον, τι κάνει η κυβέρνηση για να διερευνήσει και ποιοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο? Μάλιστα. Γιατί αν υπάρχει σκάνδαλο, μάλιστα, κάποιοι εμπλέκονται. Όπως ξέρετε πολύ καλά, και στην περίπτωση του Άδωνη Γεωργιάδη, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν και διαφορετικές γνώμες μέσα από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Η πλειοψηφία. Άρα, εγώ τι λέω, ότι προφανώς και οι δικαστικές αποφάσεις, και ας συμφωνήσουμε σε αυτό, κρίνονται. Οι δικαστικές αποφάσεις όλων κρίνονται. Φυσικά, είναι όμως σεβαστές. Δεν αμφισβητείτε την δικαστική απόφαση. Την κρίνετε. Δεν σας άκουσα, κυρία Κοραή. Μπορούμε να την κρίνουμε μια δικαστική απόφαση? Έχετε απολύτως. Την αμφισβητείτε όμως παράλληλα? Είναι σεβαστή. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν ερωτηματικά. Όταν κάποιος λέει ότι υπάρχουν 100 χιλιάρικα αδιευκρίνησης της καταθέσης, κυρία Κοραή, νομίζω ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα να ερωτηματικά. Κοιτάξτε, είχατε κάνει σημαία και τα 18 χιλιάρικα που πήρε η κυρία Μανολίδου από το Sky, γιατί δούλευε εκεί? Και γιατί κάποιος ξέχασε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δούλευε εκεί η κυρία Μανολίδου? Και ο ΣΥΡΙΖΑ είδε μια διαπλοκή εκεί από πίσω. Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα στο οποίο αναφέρεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τα 340 χιλιάρικα διευκρίνηση τα ποσά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ερώτημα, εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ηλιόπουλε, αυτό ρωτάω. Αν έρθετε κυβέρνηση, αυτά τα ερωτήματα θα τα διερευνήσετε ή θα ζητήσετε να διερευνηθούν εκ νέου? Άρα η υπόθεση Γεωργιάδη θα ξαναέρθει για έλεγχο? Και εμείς μόνο λέμε, η υπόθεση Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Και άλλων, γιατί δεν ζητήσατε για άλλους να δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της αρχιοθέτησης? Ναι, σας παρακαλώ και κλείνουμε, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ έχουμε πίεση από τον... Ωραία, σας απαντάω. Ναι. Αν έρθουμε ξανά κυβέρνηση, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται θεσμικά, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να αποζημιωθεί από την Νοβάρτης. Ναι. Ένα αυτό, και δεύτερο, να δοθούν από τις αμερικάνικες αρχές το σύνολο των στοιχείων που μπορούν να υπάρχουν, και αν από αυτά τα στοιχεία προκύπτει κάτι νέο, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.